ζήτησε, ένα λεπτό. Ζήτησε να παρέμβει για αυτά που λέγαμε πριν ο κύριος Κιμούλης που είναι στο τηλέφωνο. Θα κάνουμε μια διακοπή και νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε την ανάγκη να τον ακούσουμε τον κύριο Κιμούλη. Κύριε Κιμούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ακούμε. Λοιπόν, ναι, βασικά θέλω να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο που αντιμετωπίσατε όλο αυτό το θέμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το κράτος δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην οφείλει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, αλλά δεν, έστω και εσείς έχω την εντύπωση, κάτι οφείλετε, κύριε Φαγγελάτο. Όλοι έχετε κάνει ένα διακανονισμό. Όλοι έχετε απόλυτο δίκιο. Επίσης πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Η ίδια η χώρα οφείλει. Τα περισσότερα. Που σημαίνει δηλαδή όχι μόνο στους πολίτες της, αλλά και παντού. Αυτό που θέλω να πω είναι πρώτον, πολύ σωστά η κυρία Τριανταφύλου για την ευχαριστώ. Διαχώρισε την έννοια του φοροφυγά από την έννοια του οφειλέτη στο δημόσιο. Δεν υπήρξα φοροφυγάς ποτέ. Αυτό το οποίο βεβαίως είμαι, όπως και οι περισσότεροι Έλληνες, είμαι οφειλέτη στο δημόσιο. Κάνω διακανονισμούς, παλεύω να τους στηρίσω, δεν τα καταφέρνω, ξανακάνω, αυτό. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι εμείς που έχουμε ένα δημόσιο λόγο, γιατί βεβαίως είναι αλήθεια ότι πολλοί άλλοι βρέθηκαν στη θέση μου και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στην μια εκπομπή σαν και τη δική σας. Εμείς λοιπόν που υποτίθεται έχουμε μια ευθύνη λόγω της δυνατότητας να έχουμε δημόσιο λόγο, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά αυτή την κοινωνία. Λίγο να την απομακρύνουμε από την κοινωνία θεάματος. Τα πάντα πλέον έχουν γίνει ένα θέαμα. Τα πάντα όμως. Και μάλιστα επειδή θεάματα φτιάχνω κι εγώ, καλά, κακά, μέτρια, πρέπει να σας πω ότι είναι παιδικά πλέον και ερασιτεχνικά αυτά τα θεάματα. Να το ρωτήσω εγώ, επειδή... Δεν είναι το προσωπικό μου ακριβώς... Όχι, αλλά επειδή, κύριε Κιμούλη... Απλώς ως αφορμή το δικό μου πρόβλημα φύγω μία πλέον παιδικότητα. Έχουμε μία χώρα σχεδόν στα όρια του εμφυλίου πολέμου. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση θα μας βγάλει, αν θέλετε, από αυτή την κρίση. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι με έναν άλλον τρόπο μπορεί να βγει αυτή η χώρα από αυτή την κρίση. Εάν τώρα αυτοί που πιστεύουν ότι μπορεί να βγει αυτή η χώρα με έναν άλλον τρόπο στοχοποιούνται, με τον οποιοδήποτε τρόπο, δεν υπονίσομαι ότι στοχοποιήθηκα, γιατί... προς Θεού δεν κάνω τον ήρωα. Αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί επειδή ετέχει στην κουβέντα μας, θέλω να ρωτήσω ευθέως αν αισθάνεστε, γιατί είναι η αλήθεια ότι το είδαμε ένα σύριαλ, εξελίσσεται 4-5 μέρες τώρα, συλλαμβάνουν τον Κιμούλη, ψάχνουν τον Κιμούλη και διάφορα. Και αισθάνεστε ότι κάποιοι για κάποιους λόγους σας έχουν στοχοποιήσει ή όχι? Εξάλλου μιλήσατε και εσείς για προβοκάτσια, κύριε Κιμούλη. Θέλω να, ακριβώς, επειδή δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι ζω σε μια χώρα καυκική. Σε μια χώρα δηλαδή όπως ξαφνικά μπορεί να βρεθείς στη φυλακή για μια κλίση υπερβολικής ταχύτητας στην εγκρατεία οδό. Νιώθω ότι μπορεί να μου συμβεί. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή, επειδή νιώθω ότι μπορεί να μου συμβεί, το δηλώνω. Μάλιστα. Γιατί κύριε μιλήσατε για προβοκάτσια, κύριε Κιμούλη. Αισθάνεστε ότι θα έχετε τη δυνατότητα στο μέλλον και με δεδομένη τη φοροδοτική ικανότητα πολλών Ελλήνων πολιτών να έχει εξαντληθεί, ότι εσείς θα είστε συνεπείς στη ρύθμιση που κάνατε ή θα ξαναέχετε τα ίδια προβλήματα? Όπως, κυρία Κοραή, εσείς είστε? Ναι. Εγώ. Ναι. Όπως συνεπείς μπορεί να είστε εσείς ή να μην είστε, άλλο τόσο μπορεί να είμαι και να μην είμαι εγώ. Κύριε Κιμούλη, θέλω να πω δηλαδή, είμαστε όλοι αυτή τη στιγμή στην ίδια κατάσταση. Με το να στοχοποιείται ο ένας τον άλλον, δεν κερδίζουμε τίποτα. Άρχισε το δικό σας, ας πούμε, αμέσως κύριε Παπαδημητρίου, σας ζητώ συγγνώμη, με το να στοχοποιείται κάποιος ή άρχισε ας πούμε το δικό σας το ρεπορτάζ, λέγοντας περί φοροδιαφυγής παραδείγματος χάρη. Είναι μια λεξούλα που πετάχτηκε. Αν μείνει ότι εγώ είμαι φοροφυγάς, δεν είναι δίκαιο. Μετά στη συνέχεια βγήκε ότι μιλάμε για ακάλυπτες επιταγές. Τίποτα από αυτό δεν συνέβη. Ήταν μια ξεχασμένη ποινή από το 2000 τόσο, μιας επιταγής από τράπεζα σε τράπεζα, για την οποία είχα βεβαίως τιμωρηθεί,
και είχε ξεχαστεί να πληρωθεί. Ποιος ζήτησε την εκτέλεση της ποινής? Εκτελέσποτων τώρα μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για εκτελέσποτων. Ποιος ζήτησε την εκτέλεση της ποινής όμως ξαφνικά? Η εισαγγελία. Η εισαγγελία. Αφού είχατε... Γι' αυτό μιλάτε για στοχοποίηση, επειδή την ανακοίνησε η εισαγγελία. Είπα, δεν μιλώ απευθεία, όχι. Είπα, θέλω να πιστεύω ότι δεν ζω πλέον σε καυκική χώρα. Κύριε Κιμούλη, μου επιτρέπετε στην. Γραπτή σας δήλωση, κάνετε λόγο για προβοκάτσια. Τι εννοείτε? Και τι λέτε ότι και η προβοκάτσια έχει τα ωριά της? Υπάρχει προβοκάτσια η οποία γίνεται επί τούτου και προβοκάτσια που παρασύρεται, αν θέλετε, ένα σύστημα ΜΜΕ, όπως αυτό τώρα, στο δικό σας ρεπορτάζ. Έφυγε η φράση φοροδιαφυγή. Έφυγε η φράση ακάλυπτες επιταγές. Δημιουργείται ένα κλίμα. Όχι με έψιλον το δημιουργείται, με αλφα γιώτα. Λοιπόν, νομίζω ότι η παρέμβαση ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Κύριε Κιμούλη, θα σας ευχαριστήσω εγώ πολύ. Εγώ για τη φιλοξενία και για τον τρόπο που το αντιμετωπίσατε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.